τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που θα θωρακίσουν την Κρήτη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα παραμένουν ακόμα στα χαρτιά, καθώς δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία κονδύλια, ενώ την ίδια ώρα δεν έχουν δρομολογηθεί οι έργα ανάσχεσης, τα οποία θα αποτελέσουν ασπίδα στις εφιαλτικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Φέτος δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα. Χάνουμε εκ των έσων ό,τι μπορούμε. Αυτό το οποίο πρέπει να δοθεί και να το δούμε σε επίπεδο όλης της Κρήτης, τα απαραίτητα, ποια είναι τα πρώτα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνει η αναπεριφερειακή ενότητα, και να πω ότι εμείς έχουμε υποβάλει προτάσεις και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση για μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Κρήτη. Τονίσαμε ότι πρέπει να γινόμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Μπορούμε να σχεδιάσουμε όλα εκείνα τα έργα τα οποία, χωρίς να είναι φαραωνικά και πανάκριβα, μπορούμε να θωρακίσουμε τις πλημμυροπαθείς περιοχές, διότι το μεγάλο πρόβλημα στις πλημμύρες είναι η ραγδαιότητα πλέον της βροχής και δεν υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία ανάσχεσης αυτής της ορμής. Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε όλους τους φορείς το μηχανισμό. Θα δημιουργήσουμε σταθμούς βάσεως, έτσι, εκεί όπου ενδεχομένως θα υπάρξουν έντονα φαινόμενα και πιθανόν πλημμυρικά. Στόχος μας πρωτίστως είναι η προστασία της ζωής και βέβαια της περιουσίας των συμπολιτών μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Φέτος δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ στην περιφέρεια Κρήτης, δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης στο Ηράκλειο υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, παρουσία του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική προστασία της Κρήτης. Για να πούμε ότι έχουμε μια αντιπλημμυρική θωράκιση, να σας πω ότι μπορεί να θέλουμε πάνω από τα 100 εκατομμύρια. Είναι θετική η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Περιμένουμε όμως την υπογραφή από τον κύριο Υπουργό. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις πιστώσεων. Έχει τεθεί κατά επανάληψη και τέθηκε και στη σημερινή σύσκεψη για να γίνουν οι παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις, έχουν γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις. Στην ενίσχυση του μηχανισμού με προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και στον εξυγχρονισμό του επιχειρησιακού συστήματος, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισημένοντας ότι πρόκειται για την υλοποίηση προγραμμάτων συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την προσπάθεια εξοπλίζουμε το πυροσβεστικό σώμα που αποτελεί το βασικό επιχειρησιακό βραχίωνα της πολιτικής προστασίας με τα κατάλληλα μηχανήματα, με 39 υποπρόγραμματα του προγράμματος Αιγύης που αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων. Εξυγχρονίζουμε το Engage, το επιχειρησιακό σύστημα με το οποίο επιχειρεί ο μηχανισμός. Εξυγχρονίζουμε το 112. Η Βαλένθια είναι πολύ κοντά μας, δήλωσε με νόημα ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης. Δεν πρέπει να ζούμε τραγωδίες για να τις και μετά να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Παίρνουμε τα μηνύματα, ζούμε την κλιματική κρίση.